Με πανό, σημαίες και αντιφασιστικά συνθήματα, πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, από την εγκληματική δράση των Νταγμάτων Εφόδου της Χρυσής Αυγής, μιας νεοναζιστικής οργάνωσης. Εμείς θα είμαστε εδώ σε κάθε επέτειο, θα είμαστε εδώ σε κάθε αγώνα ενάντια στο φασισμό, γιατί ξέρουμε ότι ο φασισμός δεν καταπολεμείται από νομικές δικλίδες, τάχα μου, αλλά μόνο από το διαρκέ αγώνα των σωματείων μας, των φοιτητικών μας συλλόγων, και όλου του λαού συνολικότερα. Όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Κρήτη, δυναμική ήταν η συμμετοχή των διαδηλωτών σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ ακολούθησαν πορείες από φοιτητές, εκπαιδευτικούς, μέλη συλλόγων και αντεξουσιαστικών οργανώσεων. Στο Ηράκλειο, η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας και κατευθύνθηκε προς το ιστορικό κέντρο. Και τα Χανιά κινήθηκαν σε ρυθμούς διαδηλώσεων, έχοντας περάσει 10 χρόνια από τη δολοφονία του μουσικού στο Κερατσίνι. Η πλατεία Δημοτικής Αγοράς γέμισε από κόσμο, ενώ ακολούθησε πορεία από μέλη συλλόγων και σωματείων. 10 χρόνια μετά, οι φοιτητές, η νεολαία, όλος ο λαός δεν ξεχνάμε τη φασιστική δολοφονία, δεν ξεχνάμε το φασιστικό έγκλημα αυτό που έγινε στο Κερατσίνι, όπου ο Χρυσαυγίτης Ρουπακιάς δολοφόνησε εν ψυχρό τον Παύλο Φίσα. 10 χρόνια μετά, αυτή η μάχη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γι' αυτό και φροντίζουμε οι φοιτητές, όλος ο λαός εδώ των Χανίων, να πλημμυρίσουμε τον τόπο, προκειμένου να αναπαράγουμε τη συλλογική μνήμη, και γιατί ο λαός αυτός, τέλος πάντων, έχει το αντιφασιστικό αίσθημα πολύ ενισχυμένο. Εμείς λοιπόν σαν εκπαιδευτικοί λέμε ότι ο αγώνας απέναντι στην ανεργία, στην οικονομική κρίση, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, πάει χέρι-χέρι με την ιδεολογική συντριβή του φασισμού, πάει χέρι-χέρι με το να μάθει η νεολαία μας τους αντιφασιστικούς αγώνες του λαού μας και πώς στάθηκε πάντα απέναντι στο ναζιστικό και στο φασιστικό φαινόμενο. Πάντως οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, καθώς δεν σημειώθηκε ένταση.